Το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων ανακοινώνει ότι τέθηκε μέχρι τι 17 Σεπτεμβρίου 2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου ρυθμίσει για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και καλεί του κοινωνικού εταίρου καθώ και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν κατατέφοντα τι προτάσει του. Με το σχέδιο νόμου οι κτηνοτροφικέ εγκαταστάσει για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότηση και τον καλύτερο έλεγχό του κατατάσσονται σε δύο μεγάλε κατηγορίε. Πρώτη, κτηνοτροφικέ εγκαταστάσει χωρί να απαιτείται η έκδοση οικοδομική άδεια και δεύτερη κατηγορία κτηνοτροφικέ εγκαταστάσει με έκδοση οικονομική άδεια. Επιπλέον, διαχωρίζεται η άδεια ίδρυση από την άδεια λειτουργία τη κτηνοτροφική εγκατάσταση προβλέποντα ότι πρώτα αδειοδοτείται η εγκατάσταση και έπειτα αδειοδοτείται η λειτουργία. Ωστε τα ζώα να εγκατασταθούν σε κατάλληλο περιβάλλον με συγκεκριμένο ρυθμό, καθώ και με διακριτό μητρό σταυλική εγκατάσταση. Παράλληλα, αλλάζει το μοντέλο αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από το καθεστώ Πρώτα Ελέγχο και Μετά Αδειοδοτό στο καθεστώ Αδειοδοτό την εγκατάσταση και Μετά Ελέγχο, διαχωρίζοντα το Φορέα Αδειοδότηση από το Φορέα Ελέγχου. Επίση, δημιουργείται η υπηρεσία μια τάση για την αδειοδότηση στη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κτινιατρική, η οποία θα είναι το μόνο σημείο επαφή του κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Επίση, παρέχεται η δυνατότητα μεταβατική περίοδου στου κτηνοτρόφου, προκειμένου να εναρμονιστούν με την ισχύουσα νομοθεσία είτε μέσω χρονική μεταβατική περίοδου είτε μέσω έκδοσης άδειας διατήρησης.